Κραυγή αγωνίας από το Σύλλογο Εστίασης Ηρακλείου που ζητάει την οριστική απαλλαγή του από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έως το τέλος του Δεκεμβρίου, με το θέμα να έχει τεθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς αυτό που ζητάμε σαν επιχειρηματίες της εστίασης είναι ότι πρέπει σε πρώτο χρόνο να δούμε το θέμα των τελών των κοινόχρηστων χώρων, που ούτως ή άλλως είναι υπερετοιμημένο και πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα, και θέλουμε στην παρούσα φάση που έχουμε πληγεί να μας κάνουν οριστική απαλλαγή για όλο το 2020. Όπως τονίζει η Πρόεδρος Μαρία Ντονακάκη, το πλήγμα που έχουν δεχθεί οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι ισχυρό, καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά από τα μέσα του Μαρτίου, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα λειτουργήσουν ξανά, και με την τουριστική σεζόν να θεωρείται ήδη χαμένη. Δεν μπορεί κανένα μαγαζί ούτε από τον τουρισμό να δουλέψει, ούτε η προσέλευση θα είναι μεγάλη λόγω των περιορισμών των μέτρων που θα μας επιβάλλουν να υπάρχει απόσταση και στα τραπεζοκαθίσματα, αλλά και γενικότερα στην όλη κατάσταση. Τις επιφύλαξες το έχει ο κόσμος στο να πλησιάζει τα μαγαζιά μας. Η Λότζια πρότεινε την αναστολή της πληρωμής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού, κάτι που βρίσκει αντίθετους τους καταστηματάρχες που ζητούν οριστική απαλλαγή για όλο το 2020. Έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, από ό,τι ενημερωνόμαστε, στο Δήμο Καρδίτσας, στο Δήμο Ναυπλίου και συζητιέται και στο Δήμο Αθηναίων για την οριστική απαλλαγή. Εδώ βέβαια οι λόγοι μας ενημερώνουν ότι υπάρχει διαδικαστικό πρόβλημα ό,τι αφορά την απαλλαγή και ότι σε πρώτο χρόνο θα δουν τη μερική, ας το πούμε, αναστολή, μέχρι να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα και αν υπάρξει η δυνατότητα της απαλλαγής. Αυτό που θέλουμε εμείς όμως είναι να γίνει η απαλλαγή, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ούτε σε δεύτερο χρόνο οικονομικά. Ο κλάδος της εστίασης είναι ο πιο δύσκολος, με την έννοια ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα της ρευστότητας πουθενά. Δεν μπορούμε ούτε να καλύψουμε τις πάγιες υποχρεώσεις τις τρέχουσες. Πόσο μάλλον όλα αυτά τώρα που είναι τα μεγαλύτερα ποσά τα οποία καλούμαστε να πληρώσουμε σαν κλάδος. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα διαπεριφοράς, δηλαδή μέσω email, με τα μέλη να υποβάλουν ηλεκτρονικά θέσεις και προτάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και την τελική απόφαση της Δημοτικής Αρχής να αναμένεται να καθαρογραφεί αύριο το πρωί. Πληροφορίες ωστόσο θέλουν τους καταστηματάρχες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν ούτε μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού, σε περίπτωση μη απαλλαγής τους από τα τέλη κοινόχρηστων χώρων για ολόκληρο το 2020.